Μια λύση που θα καθιστά την πατρίδα μας ένα κράτος ελεύθερο, όπου θα επικρατούν οι συνθήκες ειρήνης ευημερία, χωρίς στρατεύματα κατοχής, ξένες εγγυήσει και επεμβατικά δικαιώματα. Και απευθυνόμενο προ το προσωπικό τη Εθνική Φρουρά, σημείωσε ότι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευση και κατάρτιση, η υπομονή και επιμονή του, το ακμαίο ηθικό, η ικανότητα να των προκλήσεων και η αγάπη του για την πατρίδα, στέλνει σε όλου μηνύματα πίστη, ελπίδα και αισιοδοξία. Μήνυμα ΤΑΤΑΡ για δύο κράτη με αφορμή τη 19η επέτειο των δημοψηφισμάτων του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αφέτησαν τις υποσχέσεις τους και στηρίζουν τους Ελληνοκύπριους που συντηρούν το αδιέξοδο επιμένει προκλητικά. Την ίδια ώρα η τουρκοκυπριακή πλευρά επανήλθε στο θέμα για τη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων νέα αφορμή Τατάρ για να στείλει μήνυμα λύση δύο κρατών η αυριανή 19η επέτειο στο διοψηφισμά του και το σχέδιο Ανάν. Θεωρεί ω μόνο αντίκρισμα των υποσχέσεων που από τη δόθηκα στην τουρκοκυπριακή πλευρά περί τη απομόνωση την αναγνώριση τη κυριαρχία του ψευδοκράτου. Θέση που όπω διατείνεται στηρίζει η πλειοψηφία των τουρκοκυπρίων. Η έκκλησή μου προ τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική είναι να σταματήσουν να στηρίζουν το δίδυμο Ελλάδα-Ελληνοκυπρίων που παίζει με αδιέξοδο στην Κύπρο και δυναμικίζει όλε τι διαπραγματευτικέ διαδικασίε και να εκπληρώσουν τι υποσχέσεις που έδωσαν στον τουρκοκυπριακό λαό στι 24 Απριλίου κατά τη διαδικασία δημοψηφίσματο το 2004. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίε, η τουρκοκυπριακή πλευρά επανήλθε και πρόσφατα στο θέμα διάνοιξη νέων δοφραγμάτων, διαμηνύοντα μάλιστα ότι είναι έτοιμη να προτείνει σημεία διέλευση. Με την ελληνοκυπριακή πλευρά να απαντά ότι η όποια συζήτηση θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο αμοιβαιότητα, θυμίζοντα μάλιστα το αίτημα για κόκκινα και πυρόι, το οποίο ουδέποτε προχώρησε. Αύριο πάντω θα ανηφορήσουν το λόγο του Προεδρικού, ο διαπραγματευτή τη ελληνοκυπριακή πλευρά Μενέλαο Μενελάου και τα μέλη των τεχνικών Επιτροπών στην πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τα δίνει όλα ο Ταγί Περντογάν όσο πλησιάζει η μέρα των εκλογών στην Τουρκία για να κερδίσει και να πάρει προβάδισμα από τον αντίπαλό του. Νέα δημοσκόπηση πάντως που δημοσιεύθηκε σήμερα δίνει ακόμη περισσότερο προβάδισμα στον Τούρκο Πρόεδρο αφού προηγείται του Κιλιτζάρογλου με 10 μονάδες. Την ίδια ώρα ο Ερντογάν πραγματοποιεί σε άλλη μία προεκλογική φιέστα με το αεροπλανοφόρο Ανατολού. Μετά το δωρεάν φυσικό αέριο που